σήμερα, ακόμα και τώρα, μέσω της ομάδας μας να στηρίζουμε όλες τις δράσεις όπου μας ζητηθεί, είτε σε οποιουσδήποτε κοινωνικούς φορείς, στο Δήμο, συλλόγους κτλ. Πλαισιώνουμε και είμαστε ανοιχτοί να πλαισιώσουμε ό,τι θέλουν και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξεκινώντας λοιπόν από το 2017, ξεκινήσαμε κάποιες παραστάσεις, κάποιες συνεργασίες. Από εκεί και πέρα και παραστάσεις με συλλόγους. Δημιουργήσαμε, όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό εργαστήρι. Το πετύχαμε και προσπαθούμε να το στηρίξουμε και να το εξελίξουμε. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή και μάλιστα η τελευταία χρονιά του COVID, κάναμε ένα μεγάλο εγχείρημα να μπούμε και στο παιδικό θέατρο και να δημιουργήσουμε την πρώτη παιδική θεατρική παράσταση. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η δεύτερη παιδική θεατρική παράσταση που ανεβάζουμε και κάθε παράστασή μας θέλουμε να είναι διαφορετική από την προηγούμενη και σε είδος και σε ύφος. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε στο κοινό μας κάτι το εξελικτικό και ξεκινώντας από εμάς, γιατί θέλουμε εμείς να εξελισσόμαστε με διαφορετικά είδη και να βάζουμε προκλήσεις σε αυτούς μας, θέλουμε να περάσουμε και στο κοινό κάτι το διαφορετικό κάθε φορά, ότι ξέρεις, θα πάμε να δούμε τη La Familia, αλλά δεν είναι αυτό το στερεότυπο τετριμένο, αλλά τι άλλο θα έχει φτιάξει αυτή τη φορά, πώς το έχει προσεγγίσει. Οπότε έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία να αναπτυχθούμε και εμείς παράλληλα, αλλά και το κοινό, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Mm-hmm. Και κοιτάζουμε να πηγαίνουμε μαζί χέρι-χέρι, γιατί και εμείς δίνουμε και από το κοινό παίρνουμε, και ειδικότερα το παιδικό κοινό. Mm-hmm. Πόσο εύκολη είναι η συνεργασία σε μια θεατρική ομάδα? Εύκολη, δύσκολη, όπως είναι όπως όλες οι συνεργασίες. Μια mm-hmm. ομάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια μικρή κοινωνία. Όλοι ξεκινάμε και παίρνουμε μέρος, συμμετέχουμε σε μια ομάδα και έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα, τι προσδοκούμε, τι θέλουμε. Μπαίνοντας λοιπόν οποιοδήποτε σε μια ομάδα, για μένα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να ακούσει και να σεβαστεί τους κανόνες που έχει η ομάδα. Mm-hmm. Να υπάρχει σεβασμός. Και όταν λέμε σεβασμός, είμαστε όλοι ενήλικες σε αυτές τις ομάδες τις θεατρικές. Όλοι εργαζόμαστε, έχουμε υποχρεώσεις, παιδιά, εγγόνια, γατιά, σκυλιά, μια ζωή πέρα από το θέατρο. Οπότε εκεί έρχεται ένας τύπου συμβιβασμός για τις ώρες που θα βρισκόμαστε, τις ώρες που θα γίνονται οι πρόβες. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, πολλά διαφορετικά θέλω. Είναι όμορφο, είναι ωραίο. Γιατί όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ο στόχος είναι κοινός, πέρα από τις οποιοδήποτε παρεξηγήσεις θα υπάρχουν πάντα, καταλήγεις στο τέλος της βραδιάς να γελάς, να κάνεις τα αστεία σου, να περνάς καλά. Άλλωστε, η ποικιλομορφία αποφέρει την αρμονία. Ναι. Και πάντα έτσι κι αλλιώς οι διαφορετικές προσωπικότητες, όταν συνεργάζονται, δημιουργούν πάντα κάτι ωραίο, το οποίο τουλάχιστον ο καθένας έχει το δικό του κουμπί. Ναι, σίγουρα. Σε κάθε κομμάτι. Δηλαδή έχει το δικό του κουμπί για να μπορέσει να συνεργαστεί με τον άλλον. Σίγουρα. Και όταν βλέπεις ότι συνήθως σε αυτές τις ομάδες οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι άνθρωποι που πέρα από ένα μέλλον έχουν και ένα παρελθόν, ο καθένας κουβαλάει τις εμπειρίες του, τα βιώματά του, τι έχει κάνει σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, μέχρι πού έχει φτάσει, αν έχει σπουδάσει, δεν έχει σπουδάσει, έχει οικογένεια, δεν έχει οικογένεια, κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Και αυτό όλο φυσικά βγαίνει και σε οποιαδήποτε δράση προσπαθείς να κάνεις. Και συνήθως τα νέα παιδιά είναι αυτά που είναι λίγο πολύ πιο ανοιχτά στο να ακούσουν το οτιδήποτε και να μην το αμφισβητήσουν. Να εξελιχθούν. Mm-hmm. Και λογικό είναι, έτσι. Ενώ οι πιο μεγάλοι, όπως είμαστε όλοι εμείς, είμαστε λίγο, έχουμε και άποψη. Πώς να το κάνουμε. Έχουμε παγιωμένες αντιλήψεις, δυστυχώς, και στερεότυπα, τα οποία, εντάξει, μας δυσκολεύουν στο να αποδεχτούμε το καινούργιο, το διαφορετικό, να το δοκιμάσουμε και να το πάμε παρακάτω. Γιατί σίγουρα από όλα έχουμε να πάρουμε, έτσι. Mm-hmm. Απλώς να είμαστε ανοιχτοί. Και ίσως εκεί να είναι και το στοίχημα για όλους εμάς που συμμετέχουμε. Ότι ξαφνικά πάω να εξερευνήσω κάτι άλλο από τον εαυτό μου. Να βγω από αυτό που είμαι. Να πάω σε κάτι καινούριο. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η εξέλιξη στον άνθρωπο και στην προσωπικότητα. Θέλω να ρωτήσω το πιο σημαντικό. Αγαπάτε περισσότερο την παιδική σκηνή ή τη σκηνή ενηλίκων? Τι σας αρέσει περισσότερο? Κοίταξε, τώρα είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, ναι. Είναι μη συγκρίσιμα.
Θα σου πω το εξής, ότι από τα παιδιά παίρνεις πάρα πολλά πράγματα. Έχουν πολλά πράγματα να σου δώσουν και το κυριότερο απ' όλα είναι η αισιοδοξία και η οπτική γωνία με την οποία βλέπουν τον κόσμο και την κάθε εποχή. Δηλαδή, ένα παιδί σαφώς είναι πιο εξελιγμένο από όσο μπορεί να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άρα, ακόμα και από αυτή τη μικρή παιδική ηλικία, μπορώ εγώ μέσα από το παιδί και από τη συνεργασία αυτή που έχει το θέατρο, με το θεατή δηλαδή που θα είναι το παιδί, να πάρω πάρα πολλά πράγματα, να μου δώσει ιδέες, να με μεταφέρει αισιοδοξία, να με πάει παρακάτω, να με βγάλει από τα στερεότυπα, να μου δείξει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, να με οδηγήσει και να με περπατήσει. Εγώ αντίστοιχα μπορώ να του προσφέρω κάποια πράγματα. Εγώ μπορώ αντίστοιχα να του προσφέρω κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι η εμπειρία μου, τα βιώματά μου κτλ. Ναι. Και στην νεανική σκηνή τι ετοιμάζετε στη συνέχεια? Έχετε σκεφτεί κάτι? Γιατί στην κουβέντα που κάναμε και εκτός αέρα είπαμε ότι μετά την παιδική σκηνή πάμε σε κάτι πιο... Πάμε σε σκηνή ενηλίκων. Υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Κάτι σε κωμωδία, γιατί θα θέλαμε να βγει εκεί μέσα στις απόκριες. Οπότε ωραίο θα αυτό. Θέλαμε να είναι κάτι πιο ανάλαφρο. Υπάρχουν τώρα σκέψεις να δούμε πώς θα συντονιστεί η ομάδα. Και σίγουρα κάτι έρχεται το επόμενο σιγά σιγά. Το όνομα της ομάδας La Familia ποιος το σκέφτηκε? Εντάξει, αυτό ήταν δικιά μου ιδέα. Παραπέμπει λίγο σε Δον Κορλεόνε. Okay. Αλλά η ιδέα πίσω από αυτό ήταν ότι το La Familia σημαίνει οικογένεια. Από εκεί βγαίνει, έτσι δεν έχει τίποτα το γκανγκστερικό. Οπότε ούτε της μαφίας. Αλλά σαν μια οικογένεια μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να είμαστε ενωμένοι για ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα και να υπάρχει η εξέλιξη. Άρα λοιπόν από εκεί ορμόμενος έδωσα μια ιδέα στην οποία έτσι χωρίς να το πολυσκεφτούμε λέμε εντάξει, ας το βάλουμε La Familia και πάμε. Οι οποίοι δύο άνθρωποι που ξεκινήσαν τη La Familia ήταν ο Απόστολος ο Ρούσκας και ο Κώστας ο Καραμέτος. Οπότε αυτοί ξεκινήσαν. Και μετά ξεκίνησε η δημιουργία μιας μεγάλης θεατρικής οικογένειας. Θέλω να μου πείτε ο καθένας τι είναι το θέατρο για εσάς. Οι κυρίες που έχουν. Για μένα το θέατρο είναι η δυνατότητα που μου δίνει να ζήσω διαφορετικές ζωές. Να ζήσω σε διαφορετικούς χωροχρόνους, να εξερευνήσω πτυχές του εαυτού μου και σκηνοθετικά και παικτικά. Μου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξω το κουτί, να σταματήσω να σκέφτομαι συμβατικά, να σταματήσω, γιατί είχα κατά ψέματα, όσο μεγαλώνουμε, το κουτί αρχίζει και μας συμπιέζει. Αν αποφασίσουμε έγκαιρα να βγούμε από το κουτί, θα μεγαλουργήσουμε, θεωρώ, όλοι μας, ό,τι και να κάνουμε. Και επειδή δουλεύω με παιδιά, έχω κέντρο ξένων γλωσσών, βλέπω τα παιδιά, αν δεν είσαι με τα παιδιά, δηλαδή πραγματικά να δεις παιδικά τι παίζει, τι τους αρέσει, τι ακούνε, τι τρώνε, τι θέλουν, πώς τσακώνονται, πώς αλλάζουν τη γλώσσα, εκεί πραγματικά λες νιώθω πάντα νέος. Δηλαδή, εγώ δεν συνειδητοποιώ την ηλικία μου, δεν μπορώ να τη συνειδητοποιήσω. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είμαι πάντα με πολύ μικρά παιδιά. Οπότε νιώθω πάντα νέα, μου προσφέρει λοιπόν και μια αντιγύρανση και είμαι σούπερ. Είναι τρελό το feedback. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Για σένα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εμένα το θέατρο, για μένα το θέατρο ξεκίνησε εντελώς ξεκάρφωτα, τυχαία, που πιστεύω αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Γιατί όλοι μου λένε τόχες, πώς σου έβγαινε αυτό και τα λοιπά. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι. Πάντοτε όμως ως άνθρωπος είμαι ανοιχτός. Δηλαδή δοκιμάζω τα πάντα γιατί θέλω να εξελίξω τον εαυτό μου, να ισορροπήσω τα συναισθήματά μου, εμένα, τη ζωή μου, τα πάντα γίνομαι και να γενικά να εξελίσσομαι. Το επάγγελμά μου, εγώ εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός. Θα μου πεις, και όπως με ρωτάνε πολλές φορές, καλά πώς το συνδυάζεις το ένα με το άλλο. Και λέω στην αρχαία Ελλάδα πώς τα συνδύαζαν δηλαδή και μάθαιναν το από τέχνη μέχρι μαθηματικά και επιστήμες κτλ. Παιδιά, θεωρώ ότι μπορούν να συνδυαστούν και το ένα κομμάτι μπορεί να ισορροπεί στο άλλο. Δηλαδή δεν είναι όλα λογική. Και ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι όλα είναι λογική. Δυστυχώς
διαβάζοντας και αφιερώνοντας πολλές ώρες σε προσωπική ανάπτυξη κτλ., διαπίστωσα ότι το 10% είναι λογική και το 90% είναι συναίσθημα. Άρα λοιπόν, όπως είπε και η Λίλια, θα πρέπει να ανοίξουμε αυτό το κουτάκι. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο καλύτερα. Για μας, δόξα τω Θεώ, ήταν σχετικά νωρίς. Λοιπόν, και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίρνω πράγματα τα οποία μπορώ να ενσωματώσω σε οποιαδήποτε δράση της καθημερινότητάς μου, στη ζωή μου, στον τρόπο σκέψης μου, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να δουλέψει το πνεύμα. Είναι τέχνες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνες είναι πράγματα που σε αγγίζουν σε συναισθηματικά κομμάτια, άρα αυτό είναι αυτό που, και που σου δίνει τα περισσότερα σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όχι μόνο γιατί όχι, πάμε να τα κάνουμε όλα και να βάλουμε πράγματα στη ζωή μας. Υπάρχει χρόνος για όλα, αρκεί να τον οργανώσουμε. Και αρκεί να έχουμε την καλή διάθεση και τη φαντασία. Πάντα. Γιατί το θέατρο χρειάζεται φαντασία, πάντα. Σωστά. Πάντα. Είναι ένας φανταστικός κόσμος. Να. Πόσο εύκολο είναι κάποιοι που δεν είναι επαγγελματίες, ας πούμε, έτσι, να μπουν μέσα στο ρόλο. Το να μπουν μέσα στο ρόλο είναι πρώτα δουλειά του σκηνοθέτη, mm-hmm. να έχει καθαρό σκηνοθετικό όραμα, να ξέρει τι θέλει mm-hmm. ακριβώς από τους ηθοποιούς του. Και στη συνέχεια είναι συνεργασία σκηνοθέτη και ηθοποιού. Και πάντα αυτό που ζητάμε είναι φέρε και εσένα μέσα σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να το κάνει δικό του. Mm-hmm. Μπορεί εγώ να στο ζητήσω έτσι, αλλά βλέποντάς το σε εσένα να είναι αφύσικο. Να μην είναι λογικό αυτό που γίνεται. Είναι θέμα συνεργασίας και θέμα κατά πόσον κάποιος μπορεί να αντιληφθεί οδηγίες και να τις υλοποιήσει, να τις εκτελέσει. Mm-hmm. Μερικές φορές βέβαια εκτελούμε πολλά πράγματα πέρα από τις οδηγίες. Εξεπαθείς. Είναι αυτό που λέει, ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως ακούμε τώρα πολλές φορές και στην πολιτική παίρνουμε πράγματα, παιδί μου, ότι το έκανε αυτό, ξέρω εγώ, το εφάρμοσε η Γερμανία, το παίρνουμε εδώ. Okay, παίρνεις μια ιδέα, είναι αυτό που λέει ο σκηνοθέτης, αλλά από εκεί και πέρα δεν την κάνεις copy-paste και με αυτή πας, γιατί οι συνθήκες σε σένα, στο άτομό σου, στην προσωπικότητα, είναι διαφορετικές. Άρα εκεί επισέρχεται το εμπειρικό βίωμα, επισέρχεται η προσωπικότητα η δικιά σου, η εξελικτικότητα, το ότι το παίρνω αυτό, το προσαρμόζω, το κάνω δικό μου για να βγει το δικό μου, το πιο εξελιγμένο, αυτό που θέλουμε. Δεν θέλουμε την αντιγραφή. Και το προσαρμόζει δηλαδή ο καθένας πάνω στη δικιά του προσωπικότητα. Πάντα, ναι. Έτσι για να βγει και πιο αληθινό. Έτσι. Ναι, το θέατρο θέλει αληθοφάνεια. Ναι. Δεν μπορώ να σου παρουσιάσω ότι ο γειτονάς σου είναι εξωγήινος. Θα μου πεις, ωραία. Μ' αρέσει. Δεν ζω στον Άρη. Okay. Άρα δεν είναι εξωγήινος, γιατί να είναι. Σωστό. Θέλει μια αληθοφάνεια το θέατρο mm-hmm. σε ό,τι κάνουμε. Θέλει υπερβολή, θέλει αληθοφάνεια. Άρα ουσιαστικά θέλει αυτά τα δύο να μπορέσουν να έρθουν και να ισορροπήσουν. Και στη συνέχεια όλα βαίνουν καλώς. Το ευτύχημα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά τώρα η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ομαδικότητα. Τα παιδιά συνεργάζονται, σέβονται, ακούνε. Οπότε χαβαλέ, γέλιο, διασκέδαση, δηλαδή περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν ναι. μας φάνηκε. Οπότε ανυπομονούμε να το δείτε όλοι στη σκηνή και θα ήθελα να αναφέρω και τους συντελεστές, παρακαλώ, τα παιδιά. Εννοείται. Με σειρά εμφανίσεως mm-hmm. παίζουν ο Δημήτρης ο Τσέλος, ο Χριστόφορος ο Χατζηθεοδόρου, η Νάνση Ράπτη, Κωνσταντίνος Καραμέτος, Ευαγγελία Νίκα, Ντίνος Φέκας, Πάνος Αθανασίου, Βασιλική Αγγέλου και εγώ, Λίλια Ρένιου. Λίλια Ρένιου, που έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Και τη σκηνοθεσία. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Σαν σκηνοθέτης πώς είναι, Κωνσταντίνε? Κοίταξε να δεις. Ένας σκηνοθέτης πρέπει να είναι αυστηρός, ναι. αμυλικτός εκεί που πρέπει, αλλά δεν είναι για κακό, εντάξει. Είναι όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν υπάρχει ένας αρχικός, ένας που κάνει κουμάντο. Ναι. Είναι δυνατόν να κάνουμε όλοι? Όχι. Άρα λοιπόν είναι κάτι τέτοιο και στο θέατρο. Βέβαια το αυστηρός και το αμύλητος, έτσι μην πάμε ότι θα βγει και μαστίγιο. Οκ, okay, εντάξει. Βγάζεις μαστίγιο? Πες την αλήθεια τώρα εδώ στον αέρα. Όχι, όχι, δεν βγάζω μαστίγιο. Ίσα-ίσα έχω πάρα πολύ χιούμορ και όταν καταλαβαίνω ότι η ίδια έχω τραβήξει λίγο τα πράγματα, θα προσπαθήσω με χιούμορ και με ωραίο τρόπο να το γυρίσεις. Ναι, να το γυρίσω, γιατί δεν θέλω κανένας να νιώθει άσχημα. Δεν έρχεται εκεί για να περνάει άσχημα. Όχι, έρχεται για να περνάει καλά. Mm-hmm. Όταν όμως κάνουμε δουλειά, κάποια στιγμή ναι, θα ανέβουν οι τόνοι γιατί λες φτάσαμε. Αλλά όλοι το συμμεριζόμαστε. Έχουμε πρεμιέρα αύριο. Που τρέχουν πανικόβλητα αριστερά-δεξιά, ξέρεις. Και πάνω σε αυτό να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που μας
βοηθάνε. Και σας εδώ που μας φιλοξενείτε δηλαδή. Και φυσικά το αμφιθέατρο. Της, το Σεβασμιότατο, ναι, ναι. Της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος που μας διαθέτει το χώρο. Και το προηγούμενο παιδικό εκεί το είχαμε συνεργαστεί. Ήταν στις αρχές όταν ήρθε ο Σεβασμιότατος εδώ στην περιοχή μας και είχε αναλάβει τα καθήκοντά του. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί του, άριστη. Στο τι θέλουμε, τι θέλει, δηλαδή συνεργαζόμαστε σε αρκετά κομμάτια. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι στην κάθε δουλειά μας ένα μέρος από τα έσοδα, εφόσον καλυπθούν οι ανάγκες και τα λοιπά της παραγωγής, πηγαίνουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε, το λειτουργούμε πάντα και ανάλογα το τι βλέπουμε, τι ανάγκες, πώς, τι χρήματα υπάρχουν μένουν και τα λοιπά, κατευθύνονται ανάλογα. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση «Η Χιονάτη Χάμστερ», πολύ μου αρέσει αυτό, μην σου πω ότι θα είμαι ανάμεσα στα παιδιά να το δω κι εγώ. «Η Χιονάτη Χάμστερ» λοιπόν από την θεατρική ομάδα «La Familia», την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, το Σάββατο στις 6 και την Κυριακή δύο παραστάσεις, 11.30 το πρωί και 5 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε βέβαια, ναι, μπράβο, καλά έκανες και μου το θύμισες γιατί το έλεγα μετά. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 22310, 2210 και 211 και δίνουμε τρεις προσκλήσεις για την παράσταση από την La Familia ή Χιονάτη Χάμστερ. 22310, 2210 και 211. Τηλεφωνείτε, κρατάμε τα ονόματά σας και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Και ενδεχομένως αν θέλετε μπορείτε να αναφέρετε και τα τηλέφωνά μας. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει κάποια κράτηση οτιδήποτε, είμαστε ανοιχτοί. Και θα βγουν όλα και στα social media. Έτσι. Οπότε θα τα έχουμε. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εμείς. Καλή επιτυχία. Κάθε επιτυχία εύχομαι και ελπίζω ότι να ακούμε συχνά για τη La Familia και για τα πόσο όμορφα πράγματα κάνει. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.